Δυσάρεστα χαρακτηρίζει για τις γυναίκες τα σχέδια της κυβέρνησης για την εξίσωσή τους με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών η πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Λάρισας, μέλος ΣΟΓΕ, κυρία Λίτσα Ούντρια. Όπως σημειώνει σε δηλώσεις της, το μέτρο αναμένεται να πλήξει πάνω από 140.000 ασφαλισμένες από το 1983 και μετά. Από το 2013, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο δημόσιο θα αυξάνονται επιπλέον κατά ένα έτος, ώσπου να υπάρξει η πλήρης εξίσωσή τους με τα όρια που ισχύουν για τους άνδρες. Από το 1992 άρχισαν να εφαρμόζονται αντιασφαλιστικοί νόμοι, που σημαίνει αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, καθήλωση ή και ακόμα μικρότερες συντάξεις και βεβαίως αύξηση προς τα πάνω των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών. Εμείς αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Τα σχέδια για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αναμένεται, σύμφωνα με την κυρία Ούντρια, να επιταχύνουν και το κύμα φυγής προς τη σύνταξη, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την ίδια απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων. Σήμερα μπαίνουν στο στόχαστρο τα ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών, που σημαίνει ότι πάνω από 140.000 γυναίκες καλούνται να βγουν στη σύνταξη από το 2013 και μετά έως και 15 χρόνια αργότερα. Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Καλούμε τις γυναίκες να ξεσηκωθούν, να αντιδράσουν, διότι όσο δεν αντιδράμε η επιδρομή θα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.